οι Άγιοι Μάρτυρες Μινάς ο Καλλικέλλαδος, Ερμογέννης και Εύγραφος, οι οποίοι εορτάζουν στις 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι μάρτυρες Μινάς, Ερμογέννης γεννήθηκαν στην Αθήνα και ζούσαν στο Βυζάντιο ως τιμόμενα πρόσωπα τόσο από τον Αυτοκράτορα όσο και από τους ανθρώπους. Ο Μινάς διακρινόταν για τη ρητορική ευγλωτία του και μολονότι εξωτερικά συμπεριφερόταν σαν ειδωλολάτρη, στην καρδιά του ήταν ευσυνείδητος και συνειδητός χριστιανός. Ο Ερμογέννης ήταν έπαρχος του Βυζαντίου και συμπεριφερόταν σαν ειδωλολάτρης τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, ήταν όμως συμπονετικός και έκανε πολλές αγαθοεργίες. Όταν επί βασιλείας Μαξιμιανού ξέσπασε έντονα διαμάχη ανάμεσα στους χριστιανούς και τους ειδωλολάτρες στην Αλεξάνδρεια, ο Αυτοκράτορας απέστειλε έναν έμπιστο άνθρωπό του, τον Μινά, για να κατασυγάσει την κοινωνική αναταραχή και να διώξει τους χριστιανούς από την πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Ο Μινάς πήγε πράγματι στην Αλεξάνδρεια και αποκατέστησε την ειρήνη. Όμως εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να ομολογήσει ότι ήταν χριστιανός. Τότε μετέστρεψε πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη με την εφράδια και την καλλιφωνία του. Αλλά και χάρη στα πολλά θαύματά του, πληροφορήθηκε ο Αυτοκράτορας αυτά τα γεγονότα και απέστειλε τον Ερμογέννη για να τιμωρήσει τον Μινά και να καταπνίξει την διάδοση του Ευαγγελίου στην Αλεξάνδρεια. Ο Ερμογέννης έσυρε τον Μινά σε ανάκριση. Του έκοψαν τη γλώσσα, του έγδαραν τα πόδια, του έβγαλαν τα μάτια και ύστερα τον πέταξαν στη φυλακή. Εκεί όμως παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός τον Άγιο Μάρτυρα Μινά, τον παρηγόρησε και θεράπευσε τις πληγές του. Όταν ο Ερμογέννης αντίκρισε τον Μινά τελείως θεραπευμένο, πίστεψε, ομολόγησε και βαπτίστηκε. Έγινε ο ίδιος κήρυκας του υπέροχου λόγου του Ευαγγελίου του Χριστού και μάλιστα καθυπόδειξη του Αγίου Μινά χειροτονήθηκε επίσκοπος Αλεξάνδρειας. Έξω φρενών ο δισεβής αυτοκράτορας Μαξιμιανός πήγε αυτοπροσώπως στην Αλεξάνδρεια, υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια τον Μινά και τον Ερμογέννη, οι οποίοι όμως υπέμειναν κατεροψύχως με την χάρη του Θεού. Τότε ένας γραμματέας και φίλος του Αγίου Μινά, ο Εύγραφος, βλέποντας την αδρία αυτών των στρατιωτών του Χριστού και τα οφθαλμοφανή θαύματα του Θεού, εμφανίστηκε στο κριτήριο και ομολόγησε ενώπιον του Αυτοκράτορα «Κι εγώ χριστιανός είμαι». Ο Αυτοκράτορας τράβηξε αμέσως σπαθί και αποκεφάλισε τον Άγιον Εύγραφο. Μετά ο δισεβής άρχοντας διέταξε την άμεση αποτομή των κεφαλών των Αγίων Μαρτύρων Μινά και Ερμογένους. Τα τίμια λείψανά τους τα έριξαν στη θάλασσα, αλλά αυτά θαυματουργικά κατέπλευσαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ο επίσκοπος πληροφορηθεί σε όνειρο την παρουσία των λειψάνων, τα βρήκε και τα ενταφίασε μεγαλοπρεπές με τις δέουσες τιμές. Ας έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων. Αμήν.